Κύριε Σκανδαλίδη, επειδή υπάρχουν ορισμένοι πολύ πιστοί στον πρόεδρο, ας πούμε, στον κύριο Παπαδρέου, που μιλάνε για, μέχρι και για πατροκτονία μιλάνε. Εσείς σε ποια φάση βρίσκεστε, σε τι... Εγώ δεν υπήρξα ποτέ ούτε πατροκτόνος. Αντίθετα, σεβάστηκα όλους τους πρόεδρους του ΠΑΣΟΚ κατά καιρούς. Όχι, θέλω να πω, είσαστε από αυτούς που λένε ότι θέλει καινούριο πρόεδρο, καινούριο αίμα, καινούργιο να ζωγονθεί το ΠΑΣΟΚ, να είναι ένα νέο κόμμα. Εγώ είπα τρία πράγματα, έτσι, για να ξεκαθαρίσω τη δική μου θέση. Πρώτον, ότι δεν έχει τόση σημασία ποιος θα είναι ο αρχηγός της παράταξης, όσο πιανού ΠΑΣΟΚ θα ηγείται. Άρα, αυτό που προέχει είναι το ΠΑΣΟΚ να βρει ένα βηματισμό και στη βάση αυτού του βηματισμού να εκλέξει πρόεδρο. Δεύτερο, ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ως εκ της ιδιότητάς του και της πορείας του, θα είχε τη δυνατότητα να ζητήσει ξανά την ψήφο του λαού, αλλά αυτό πρέπει να το σκεφτεί πάρα πολύ. Και τρίτο, ότι η αλλαγή της ηγεσίας πρέπει να έπεται μιας διαδικασίας πολιτικής, η οποία θα ξεκαθαρίζει απολύτως τη στρατηγική μας, το εκλογικό μας πρόγραμμα, την τακτική μας, με τι θα πάμε στις εκλογές. Απλά θα κάνουμε καλυστία και θα πούμε ψηφίζουμε αύριο το πρωί κάποιον από αυτούς που θα είναι υποψήφοι. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ναι, ο πρόεδρος κανονίζει τι θα είναι το κόμμα. Ναι, αλλά ακούστε. Ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας αυτός το έφτιαξε όπως ήθελε. Γι' αυτό η θέση μου ήταν. Όταν ήρθε ο Σιμίτης, μετά εξυγχρονισμό επαγγέλθηκε, έγινε πρόεδρος και μετά το έκαμε. Ό,τι έκαμε. Ο Παπανδρέου είχε μια άλλη λογική, πιο ανοιχτά, πιο. Τέλος πάντων, του ήρθαν αλλιώς τα πράγματα. Όπως ήθελε, το έκανε. Και ο επόμενος έτσι θα γίνει. Τα βγάλετε ένα πρόεδρο και μετά αυτό θα πει πώς θα το κόμμα. Ναι, αλλά η άποψη. Για να είμαστε μέσα στην πραγματικότητα. Ναι, ναι. Αυτή η πραγματικότητα μας οδήγησε στους εδώ όμως. Και στην κρίση. Ναι, θεωρητικά έτσι είναι. Εγώ λοιπόν τοποθετήθηκα λέγοντας το εξής. Ότι στο ΠΑΣΟΚ, αντί να μιλάμε για διαρχίες και μοναρχίες, αυτό πρέπει να πούμε είναι πώς θα επανέλθει στη συλλογική του υπόσταση. Δηλαδή, πώς θα υπάρχει μια συλλογική, ένα ισχυρό πολιτικό συλλογικό κέντρο που θα παίρνει τις αποφάσεις μαζί με τον πρόεδρο και ο πρόεδρος να είναι ένας ισχυρός πρόεδρος αυτής της συλλογικής ηγεσίας.